Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ενημερώσω καταρχάς τον κύριο Βαρβιτσιώτη που αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα νωρίτερα ότι ήμουν αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Τουλάχιστον τα στοιχειώδη μετά από τόσα χρόνια να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι στιγμές είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα ιστορικά διλήμματα. Βγαίνει από μια βραδιά πρωτόγνωρη κρίση που δοκίμασε τις αντοχές της κοινωνίας. Τώρα καλούμαστε να χαράξουμε μια νέα πορεία μακριά από τα προβλήματα και τις παθογένειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Να βάλουμε τα θεμέλια για μια δίκαιη, βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε στέρεες παραγωγικές βάσεις. Όχι στις φούσκες, στις ανισότητες και τους αποκλεισμούς του παρελθόντος. Να αναζωογονήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς που επλήγει βάναυσα τα χρόνια της κρίσης. Ελοχεύει όμως και ένα σοβαρός κίνδυνος. Να γυρίσουμε πίσω στις χρεοκοπημένες και αμαρτωλές πρακτικές που συσσωρευτικά δημιούργησαν την κρίση. Στις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες που εκμάβλησαν τη δημόσια σφαίρα και αποξένωσαν τους πολίτες από την πολιτική. Υπάρχει άλλωστε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο τα 4 τελευταία χρόνια έχει πάθει σύνδρομο στέρησης από την αποκοπή του από την εξουσία και κάνει ό,τι μπορεί για να επανέλθει. Υπάρχει το παλιό πολιτικό προσωπικό, αυτό που διαχειρίστηκε τις τύχες της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα, το οποίο θεωρεί ότι η χώρα δικαιωματικά του ανήκει. Ένα σύστημα που θεωρεί ότι είναι προορισμένο να κυβερνά και αντιμετωπίζει οποιονδήποτε βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ως σφετεριστή της εξουσίας, ως περιστασιακό ένικο που πρέπει γρήγορα να φύγει από τη θέση του και να επιστρέψει τη κυβέρνηση στους νόμιμους ιδιοκτήτες της. Βρισκόμαστε όμως πέρα από αυτά μπροστά και σε ένα άλλο ιστορικό δίλημα. Σε ένα ζήτημα το οποίο πυροδότησε και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Αναφέρομαι βεβαίως στο μακεδονικό. Ένα πρόβλημα που όλοι συζητούσαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κανείς μέχρι σήμερα δεν το άγγιξε. Ένα ζήτημα που διεγείρει βεβαίως έντονα πάθη και προκαλεί σφοδρές συγκρούσεις. Η κυβέρνηση, λοιπόν, επέλεξε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, αναλαμβάνοντας το πολιτικό ρίσκο, δίχως να υπολογίσει το πολιτικό κόστος. Άδραξε τη μοναδική ευκαιρία της ταυτόχρονης παρουσίας στις δύο πλευρές των συνόρων προοδευτικών κυβερνήσεων και διαπραγματεύτηκε μια λύση πάνω στην ηθική γραμμή. Και φτάνει σε μια συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, που περιλαμβάνει όλα όσα διεκδικούσε η χώρα. Αυτή τη συμφωνία η αξιωματική αντιπολίτευση την καταγγέλει ως εθνικά μειοδοτική. Μαζί μάλιστα με όλο το σύστημα της επιχείρησης μακεδονικό ΑΕ, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση πολύ πετυχημένη κατά τη γνώμη μου του Κωστή του Παπαϊωάννου. Ένα σύστημα το οποίο επί τρεις δεκαετίες κερδοσκοπεί πολιτικά στις πλάτες ενός ευαίσθητου εθνικού ζητήματος. Με χονδροειδέστατα ψεύδη, με fake news και κραυγαλαία παραπληροφόρηση, εργαλειοποιούν το μακεδονικό και καπηλεύονται για πρόσκαιρο κομματικό όφελος το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων πολιτών. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών πετυχαίνει όλες τις εθνικές διεκδικήσεις. Τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις και έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Την αλλαγή του συντάγματος, κάτι που μάλιστα δεν έχει και προηγούμενο σε καιρό ειρήνης για ανεξάρτητο κράτος, και την απάλληψη όλων των αλυτρωτικών αναφορών, καθώς και οποιασδήποτε αναφοράς άμεσης ή έμεσης σε μειονότητα. Την επιβεβαίωση της σλαβικής καταγωγής της γλώσσας των γειτόνων και του ξεκάθαρου διαχωρισμού από την αρχαία μακεδονική κληρονομιά και ιστορία. Και επιπλέον, η Συμφωνία κάνει λόγο για ηθαγένεια και όχι βεβαίως για εθνότητα, όπως παραπλανητικά υποστηρίζει η αντιπολίτευση για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Είναι μια συμφωνία άρτια και πλήρως οχυρωμένη. Γι' αυτό και την υποστηρίζουν ακόμα και άνθρωποι με τους οποίους έχουμε σαφείς ιδεολογικές διαφορές και σίγουρα δεν μπορούν να κατηγορηθούν για φιλοσιριζαϊσμό, όπως και πολύ πρόσφατα με άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή ο πρώην πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο κ. Μέρτζος. Όλα, μα όλα, τα οποία καταλογίζει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν αποτελούν παρά προφάσεις αμαρτίες. Προσπαθούν να καλύψουν την πλήρη απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ από την επίσημη, την εθνική θέση
της χώρας και τη διολύσθησή τους σε εθνικιστικές ακροδεξιές θέσεις. Θέσεις ανιστόρητες, θέσεις ανεύθυνες και επικίνδυνες για τα συμφέροντα της χώρας. Έχουμε λοιπόν το εξής παράδοξο. Εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που όλα τα προηγούμενα χρόνια έκαναν σημαία τους την κριτική στον επάρατο αριστερό λαϊκισμό, τώρα σε ένα κρίσιμο θέμα, μείζονος εθνικής σημασίας, υιοθετούν την πιο ανεύθυνη, την πιο ακροδεξιά, την πιο λαϊκιστική, την πιο επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας θέση. Αντί να στηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιλύσει ένα μείζον εθνικό πρόβλημα, με βάση τις θέσεις που και οι ίδιοι υποστήριζαν μέχρι πριν από μερικούς μήνες, επιλέγουν να ψαρεύουν στα όχι θολά, όπως λέει το γνωστό κλισέ, αλλά νομίζω κατά μαύρα νερά της άκρας δεξιάς. Ακριβώς μάλιστα με τα ίδια επιχειρήματα περί υποχωρητικότητας και ενδοτισμού που χρησιμοποιούν οι πολέμοι της συμφωνίας και από την άλλη πλευρά των συνόρων. Νέα Δημοκρατία και Κοινά λοιπόν ομνύουν στην υπευθυνότητα, αλλά σε αυτό το κρίσιμο εθνικό θέμα επιδεικνύουν τη μέγιστη ανευθυνότητα. Και μάλιστα το κάνουν αυτό τη στιγμή που ορκίζονται στον ευρωπαϊσμό, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στην Ευρώπη στέκονται απέναντί τους οι πάντες, ακόμα και τα ίδια οι ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα στο συγκεκριμένο θέμα. Και παρόλα αυτά, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ότι εφόσον έρθει στην εξουσία, θα αναλάβει να επαναδιαπραγματευτεί και να φέρει μια καλύτερη συμφωνία για το Μακεδονικό. Ποιος, αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε έναν υποστηρικτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο συγκεκριμένο θέμα. Και με ποιους, με τους γείτονες, ο οποίος ήδη με τη Συμφωνία των Πρεσπών έχουμε οδηγήσει σε αλλαγή συντάγματος, αλλαγή ονομάτων δρόμων, αεροδρομίων, πλατιών, ακριβώς για να προσαρμοστούν στα δεδομένα της συμφωνίας. Αν αυτό δεν συνιστά μέγιστη υποκρισία, τότε ειλικρινά αναρωτιέμαι τι είναι υποκρισία. Απέναντι σε αυτή την τυχοδιοκτική στάση της αντιπολίτευσης, εμείς απευθυνόμαστε στους δημοκρατικούς πατριώτες Έλληνες πολίτες, που δεν είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν το εθνικό συμφέρον στο βωμό μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, που αντιλαμβάνονται ότι η πρωτοφανής εκστρατεία εκφοβισμού, απειλών και εκμαυλισμού συνειδήσεων που ξετυλίγεται το τελευταίο διάστημα δεν γίνεται για να προστατευτούν τα εθνικά συμφέροντα, αλλά έχει ως μοναδικό στόχο την πτώση της κυβέρνησης. Απευθυνόμαστε σε αυτούς και τους καλούμε με θάρρος και παρησία να υποστηρίξουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να τη στηρίξουν γιατί είναι εθνικά υποφελής. Να τη στηρίξουν επίσης γιατί δημιουργεί πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα μας διεθνώς, κεφάλαιο το οποίο είναι κρίσιμο για την αντιμετώπιση άλλων πιο σύνθετων και πιο επικίνδυνων εθνικών ζητημάτων. Να τη στηρίξουν επιπλέον γιατί αποτελεί παρακαταθήκη για την Ευρώπη, κόντρα στις δυνάμεις του σοβινισμού, της εθνικής περιχαράκωσης και του ρατσισμού που έχουν ενισχυθεί τελευταία. Να τη στηρίξουν τέλος γιατί είναι η μόνη συμφωνία η οποία μπορεί να απαλλάξει τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου από την τοξικότητα που έχει δημιουργήσει στα πολιτικά πράγματα το Μακεδονικό εδώ και 3 δεκαετίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αφιέρωσα ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας μου στο Μακεδονικό, όχι γιατί είναι το θέμα της επικαιρότητας, το θέμα των ημερών, αλλά γιατί θεωρώ ότι συμπυκνώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τις δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το πώς πρέπει να απορριφθεί η χώρα στο μέλλον. Γιατί η ψήφος εμπιστοσύνης αφορά βεβαίως τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Αφορά όμως κυρίως και πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, το μέλλον. Αφορά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το πώς ονειρευόμαστε λοιπόν την ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια είναι το κρίσιμο ερώτημα. Μια κοινωνία περίκλειστη, φοβική, απομονωμένη και περιχαρακωμένη από τους γύρω της, ή μια κοινωνία με πίστη στις δυνάμεις της, που θα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση και θα πορεύεται σε αυτό το σύνθετο, δύσκολο διεθνές περιβάλλον, με αυτοπεποίθηση όμως, με αποφασιστικότητα και σχέδιο. Σε σχέση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, παρά τις όποιες παραλήψεις και λάθη που μπορεί να έχουν γίνει, η κυβέρνηση έχει ήδη καταφέρει να πετύχει πολλά.
Έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο με την κοινωνία όρθια, καθώς κατάφερε μέσα σε αυτές τις δύσκολες ασφυκτικές μνημονιακές συνθήκες να επαναφέρει μια στοιχειώδη κανονικότητα στην παιδεία, την υγεία και την πρόνοια. Έρει βήμα το βήμα τις αδικίες που συσσόρευσε η κρίση και η λιτότητα. Καταπολεμά την ανεργία και βελτιώνει τη σχετική θέση των εργαζομένων. Στείνει ξανά την οικονομία στα πόδια της, σε πιο στέρεες βάσεις αυτή τη φορά. Συγκρούεται με το σύστημα της διαπλοκής και της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Διαχειρίζεται τους δημόσιους πόρους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, με αποτελεσματικότητα και με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι βάσει των ορέξεων των ημετέρων. Και προχωράει το αμέσως επόμενο διάστημα τις επόμενες εβδομάδες σε νέες πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου. Το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τις νέες διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλών των πολιτών. Ήδη έχουν αναλυθεί αυτά πάρα πολύ από τους συναδέλφους μου υπουργούς. Δεν χρειάζεται να υπησέρχω περισσότερο. Κρίσιμο όμως εδώ, κατά τη γνώμη μου, είναι και το γεγονός ότι μιας και μιλάμε για το μέλλον, η κυβέρνηση έχει εκπονήσει και μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που έχει μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Με πολύ σαφείς στόχους, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Για κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στο σύνολο των πεδίων της δημόσιας διοίκησης, από τη χωροταξία και το περιβάλλον μέχρι την δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση. Με μέτρα στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας, ενίσχυσης της παιδείας, της υγείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Με την ολοκλήρωση της υπερώριμης συνταγματικής αναθεώρησης που αποτελεί και πάνδυμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και με τον αμοιβαία υποφελή επανακαθορισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Στον αντίποδο όλων αυτών, η Νέα Δημοκρατία ζητά την επιστροφή στις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στα περίφημα trickle-down economics που οδήγησαν και στην παγκόσμια κρίση του 2008, αλλά και στην χρεοκοπία της χώρας μας, με προτάσεις για ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, για περαιτέρω απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση του δημοσίου, επαναφέροντας τον κανόνα 1 προς 5 προσλήψεις αποχωρήσεις. Τύφλα να έχει δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δύο κόσμοι συγκρούονται αυτή τη στιγμή στη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος, στην εργασία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και στη δημοκρατία. Από τη μια, ο κόσμος της προόδου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διεύρυνσης της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, της ανάπτυξης για όλους και χωρίς αποκλεισμούς. Και από την άλλη, ο κόσμος συντηρητικής αναδίπλωσης, του εθνικού απομονωτισμού, του φόβου και της ανασφάλειας. Αυτών δηλαδή που θέλουν μια κοινωνία, μια οικονομία και ένα κράτος για λίγους και εκλεκτούς. Οι επιλογές που θα γίνουν σήμερα από την εθνική αντιπροσωπεία, αλλά και σε λίγους μήνες από τους Έλληνες πολίτες στις εκλογές, θα καθορίσουν τις τύχες της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Καλούμε λοιπόν τους βουλευτές, αλλά και όλον τον δημοκρατικό κόσμο, να συμπαραταχθούν σε ένα πλατή, προοδευτικό, αριστερό και δημοκρατικό μέτωπο. Σε ένα μέτωπο που θα βάλει φρένο στις δυνάμεις του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, του εθνικισμού και του αυταρχισμού, αυτού του γκροτέσκου, αν θέλετε, παντρέματος της Θάτσερ με τον Όρμπαν. Παίρνουμε λοιπόν την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση αυτού του μετώπου, που θα προχωρήσει στις μεγάλες θεσμικές και δημοκρατικές τομές που έχει η κοινωνία και θα βάλει τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα μέτωπο που θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά, στο μέλλον, και όχι πίσω στο παρελθόν. Ένα μέτωπο υπέρ μιας άλλης Ευρώπης. Μιας Ευρώπης αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια πλατιά προοδευτική συμπαράταξη που σε συμμαχία με άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε άλλες χώρες, αριστερών σοσιαλδημοκρατών που αποκόπτονται από τον ελευθερισμό, οικολόγων, θα ανακόψει την ανάπτυξη της διεθνούς του εθνικισμού, που απειλεί να δυναμητήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γιατί βεβαίως βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε το απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο, αλλά και την πρωτοφανή πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική κρίση. Την πρωτόγνωρη εθνική κατάπτωση αυτής της χώρας. Συνολικά μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο για τη στάση ενός κόμματος.
Ακριβώς γιατί μετά από 3 δεκαετίες νεοφιλελεύθερης παντοκρατορίας, λοιπόν, κύριε Βορύδη, η πολιτική υποχώρησε, η ταξική ανάλυση έχει πάει περίπατο και έχουμε αφήσει τον εθνικισμό σε αυτή τη μεγάλη χώρα να θέτει τα κεντρικά διλήμματα γύρω από το κοινωνικό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η αντίθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία 8 χρόνια περνά πλέον στο περιθώριο. Τα διλήμματα μετασχηματίζονται, αλλά παραμένουν αμήλικτα. Θα γυρίσουμε πίσω στις παθογένειες του παρελθόντος, τις χρεοκοπημένες πρακτικές και το απαξιωμένο πολιτικό προσωπικό που οδήγησε τη χώρα στο αδιέξοδο, ή θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε την πορεία προς την ανάπτυξη, την επούλυση των τραυμάτων που δημιούργησε η κρίση, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευάθυνση της δημοκρατίας. Θα συνεχίσουμε ως χώρα σε μια εγχώρια εκδοχή της ευρωπαϊκής τάσης για εθνική αναδίπλωση να αναπολούμε μελαγχολικά ένα εξοραϊσμένο και ηρωικό παρελθόν για να διασκεδάσουμε ένα ισχνό παρόν, ή θα βαθίσουμε αποφασιστικά προς τα εμπρός, ανοίγοντας το δικό μας δρόμο, χτίζοντας το δικό μας μέλλον με αξιοπρέπεια και προκοπή για όλους τους Έλληνες και με την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως παράγοντας σταθερότητας και συνανάπτυξης στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, τα κεντρικά διλήμματα και πάνω σε αυτά σας καλώ να αναλογιστείτε την κρισιμότητα της στιγμής. Να αναμετρηθείτε με την ιστορία, να αναλάβετε την εθνική ευθύνη και να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Να δώσετε εν τέλει ψήφο εμπιστοσύνη σε μια Ελλάδα δημοκρατική, σε μια Ελλάδα ειρηνική, σε μια Ελλάδα ανοιχτή, σε μια Ελλάδα εξωστρεφή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.